Γέροντα, ευλογείτε. Κύριος. Είναι ευλογία που σας έχουμε. Πέστε μας και τον Άγιο Ιωάννη το Κουκουζέλη. Αυτό περιμένω. Εντάξει, δεν μπορεί. Μπορούμε να πούμε όχι. Να πούμε όχι, αφού λένε οι πατέρες υπακοή ζωή, παρακοή θάνατος. Λοιπόν, ο Άγιος Κουκουζέλης καταγόταν από το Δράχιο, από την Ιλυρία. Τότε ήταν, ας πούμε, όλη η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, κάπου το 1300 πρέπει να γεννήθηκε. Έμεινε ορφανός από τον πατέρα του, από μικρός. Ζούσε με τη μητέρα του, αλλά την εποχή εκείνη οι αυτοκράτορες στέλνουν, ας πούμε, διαφόρους ανθρώπους, εμπίστους, και πηγαίνουν σε σχολεία, σε ιδρύματα, και όταν βλέπαν παιδιά καλύφωνα και ξύπνια, όχι αυτό, τα παίρνουν στο παλάτι, τα μορφώνουν εκεί πέρα και τους μαθαίναν και να ψεύουν και λοιπά, με μουσικά και όλα αυτά. Ένας από αυτούς, ο Άγιος Ιωάννης, ο οποίος όταν τον πήραν στο παλάτι ήταν πολύ οξύνος, πολύ καλύφωνος και μουσικός. Και έγινε πρωτοψάλτης και παρατσιού. Όταν μεγάλωσε, σε κάποια ηλικία, ήθελε να γίνει μοναχός. Ο αυτοκράτης δεν τον παντρέψει για να τον έχει κοντά του, επειδή τον αγαπούσε πάρα πολύ. Οπότε υπήρχε διαμάχη μεταξύ Αγίου και Αυτοκράτορος. Αφού ήδη ο Άγιος, ας πούμε, την επιμονή του Αυτοκράτορος, ζητήσει την άδειά του να πάει να δει τη μητέρα του, γιατί είχε χρόνο να τη δει, και την πήρε την άδεια. Και όταν θα γύριζε, ας πούμε, από την άδεια, ό,τι θα θέλει με αυτό να γίνει. Οπότε πηγαίνει, ας πούμε, στο Δράχιο, πριν μπει μέσα στο σπίτι, η μητέρα του εκείνη τη στιγμή θυμήθηκε τον Ιωάννη και έλεγε: «Αχ, τέκο μου Ιωάννη, πού να βρίσκεσαι τώρα και πώς περνάς και πού είσαι κλπ.» Και αμέσως ανοίγει την πόρτα και πάει και την βλέπει. Και αυτό το πράγμα ο Άγιος Ιωάννης το έκανε μετά μουσικό κομμάτι κλπ. Αφού κάθισε, πόσο κάθισε την ίδια τη μητέρα του, όταν γύρισε στα παλάτια, έτυχε να είναι για δουλεύς του μοναστηριού της Λαύρας ο ηγούμενος. Και βλέποντας το Ιωάννης, αμέσως αυξήθηκε ο πόθος του για τη μοναχική ζωή και περίμενε την ευκαιρία πότε θα φύγει ο ηγούμενος, θα φύγει αυτός μαζί. Έμαθε τους αυλικούς πότε θα φύγει ο ηγούμενος, επειδή ήταν πάρα πολύ γνωστός μέσα στο παλάτι, έβαψε το πρόσωπό του, του μαύρισε για να μην τον καταλάβουν, έβγαλε τα ρούχα τα βασιλικά, απλά, και ακολούθησε τον ηγούμενο. Χωρίς να πει τίποτα. Οπότε μπήκαν στο καράβι και οι δύο, φτάνουν στη Λαύρα ο ηγούμενος και στη συνέχεια και ο Άγιος. Πέρασε μέσα ο ηγούμενος στο μοναστήρι, φτάνει και ο Άγιος Ιωάννης στη θύρα εκεί πέρα, στην πόρτα, και του ρωτάει: «Πορτάρης, ποιος είσαι και τι θέλεις?» Και λέει ο Άγιος: «Θέλω να γίνω μοναχός και ξέρω να βγω σκουτραγιά, δηλαδή αρσενικά γύρια». Ότι ήταν βοσκός. Οπότε τον πήγε στον ηγούμενο, είχαν ανάγκη από ένα τέτοιο βοσκό, τον κράτησε, τον έκανε μοναχό, γιατί σαν μοναχός τον είπε Ιωαννίκιο, αλλά επικράτησε το Ιωάννης που ήταν πάρα πολύ κλπ. Και τον έστειλε σε ένα χώρο που είναι από το μοναστήρι μας με τα πόδια καμιά ώρα, σε μια πλαγιά, και εκεί βοσκούσε τα τραγιά. Κάθισε λίγο καιρό χωρίς να ψέλνει, αλλά μετά δεν άντεξε άλλο και άρχισε να ψέλνει. Και κάποιος ασκητής άκουσε τα ψαλτικά του και νόμιζε ότι ψέλνουν άγγελοι. Βγαίνει έξω και βλέπει το εξής θέμα. Τον Άγιο Ιωάννη πάνε σε ένα βράχο να ψέλνει και τα τραγιά τον κοιτούσαν χωρίς να τρώνε τίποτα. Υπάρχει και μια παράδοση ότι αυτά σηκώθηκαν στα δυο του πόδια και τον βλέπανε. Οπότε δεν είπε τίποτα ο ασκητής, πήγε στο μοναστήρι, λέει στον ηγούμενο ότι αυτό και αυτό συνέβη, αυτό που έχετε εκεί πέρα δεν είναι ο βοσκός, αλλά είναι ο Κουκουζέλης. Τον καλεί ο ηγούμενος στο μοναστήρι
και του λέει ότι η Παναγία λέει με αποκάλυψη ότι είσαι κουκουζέλης. Γιατί μας είπες ψέματα. Αυτός αρνήθηκε στην αρχή και του λέει ο ηγούμενος, του λέει κοίταξε να δεις, είμαστε σπουσίσι, οι φεύγες αυτή τη στιγμή από το Άγιον Όρος. Οπότε φοβήθηκε την παρακού και το επιτίμη και έμεινε ας πούμε τον κράτη στο μοναστήρι. Και έψηνε στο δεξιό χορό. Αγρυπνής και Σαββατόβραδο. Και ένα Σάββατο του Ακαθρίστου που έψηνε από την πολλή κούρα της Αγρυπνίας, όπως ήταν όρθιος, τον πήρε λίγο ύπνος και παρουσιάστηκε την Παναγία και το έδωσε να φρόντι στο χέρι του. Και του λέει ψάλλει με τέκνον Ιωάννη και δεν θα σε εγκαταλείψω. Οπότε ξυπνάει ο Άγιος, βλέπει το φλωρί και ένας γέροντας που έχει φτάσει σε μέτρα πνευματικά, είδε την Παναγία μέσα στο καθολικό, να πηγαίνει στην εικόνα της και να παίρνει ένα φλωρί και να το δίνει στον Άγιο Κουζέλη. Οπότε η Παναγία ήταν τότε οικονόμηση. Μετά από το θαύμα αυτό έγινε η κουκουζέληση. Και μετά από το θαύμα αυτό που έγινε, ζήτηξε ας πούμε από τον ηγούμενο και έκανε ένα κελί έξω από το μοναστήρι και σκέτηκε εκεί πέρα και σε Σαββατοκύριακο και Αγρυπνής πήγαινε και ψηφόταν. Αυτά. Τι να ολοκληρώσουμε, να σας θυμίσω, γιατί αρχίζει και γεμίζει η ομάδα αυτή που θα επιστρέψουν με τα Ιερά Λείψανα στην Μονή του Οσίου Παταπίου στις 29 του μηνός, ημέρα Δευτέρα, 1 η ώρα το μεσημέρι, αναχωρούμε για τον Όσιο Πατάπιο, όπου θα επιστρέψουμε τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Παταπίου και της Οσίας Υπομονής. Δεύτερη ανακοίνωση, την Κυριακή, κανονίστε από σήμερα το πρόγραμμά σας, γιατί θα είμαστε όλη την ημέρα, θα έχουμε ολοήμερο σχολείο την ημέρα εκείνη, μετά τη Θεία Λειτουργία αφιέρωμα στο νέο Άγιο της Πάλμου, τον Όσιο Αμφιλόχιο το Μακρύ, κοντά μας ο Λυκούργος Μαρκούδης, γνωστός από την Περαϊκή Εκκλησία που θα μας φέρει και διαφάνειες από το νησί της Πάλμου και ο κύριος Μπούσιας, το δε απόγευμα αφιέρωμα στον Όσιο Ιωάκωβο τον Τσαλίκη με προσκεκλημένο τον Μητροπολίτη Σχιατής της κύριο Παύλο. Αυτά όσον αφορούν την Κυριακή, όσον αφορά την Κυριακή το πρόγραμμα και μη λησμονήσουμε σε λίγο Αγρυπνία με τον πατέρα Ευσέβιο ηγούμενο της Αγίας Λαύρας Καλαβρίτων. Για άλλη μια φορά ευχαριστούμε τον Γέροντα. Γρήγορα θα περάσει ο καιρός, πάλι θα τον έχουμε κοντά μας. Ελάτε να πάρετε την ευχή του και να αρχίσουμε σε λίγο την αγρυπνία μας.